ίχνη του Μαχίρ χάθηκαν στις 24 Μαρτίου. Η σωρός του εντοπίστηκε μετά από 15 μέρες στον ποταμό Εύρο. Επιχείρησε να περάσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα, διωκόμενος από την κυβέρνηση Ερντογάν για την ακτιβιστική του δράση. Ξεσπά η μητέρα του, μιλώντας στον Αλφα. Benim oğlum ne ilk ne son olacak ben bunu biliyorum ama benim oğlum son olsun istiyorum. Tabii ki her anne yavrusunun canlı oradan çıkmasını isterdi. Kolay bir şey değil. Bunu yaşamak da kolay bir... Ο Μαχίρ ήθελε να συναντήσει την οικογένειά του που βρισκόταν στην Ελλάδα και να ζητήσει πολιτικό άσυλο. Eğer ben ayaktaysam bilmiyorum. İnsanlar şaşırıyor. Bu insan, bu kadın nasıl bu acıya rağmen ayakta duruyor. Ayakta durmamın nedeni bir yana oğlumu çok seviyorum. Bir yana da hesap sormak için. Ο Μαχίρ Μετεκούλ, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, φυλακίστηκε για 10 μήνες λόγω της συμμετοχής του σε διαμαρτυρίες. Όταν βγήκε από τη φυλακή, προσπάθησε να εγκαταλείψει τη χώρα του. Yoksa o nehrin dibinde ben buraya geldiğimden itibaren nehrin dibi ölülerle dolu deniyordu bana. Şehir efsanesi gibi geliyordu. Gerçek gelmiyordu bana. Aynı yollardan ben geçtim. 3 ay önce geçtim geldim. Hasbel kadar ölmedim. Το ταξίδι της απόδρασης στάθηκε μοιραίο και τα όνειρα του 22χρονου έσβησαν νωρίς.